αυτά, τρία νομοσχέδια και πέντε κανονισμοί που εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται αύριο στη Βουλή, αποτελούν την τελευταία πράξη υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, ώστε να αποδεσμευτεί η δεύτερη δόση του δανείου. Αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αλλαγές στο συνεργατισμό, οι οποίες, όπως διευκρίνησε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτορας Παπαδόπουλος, θα πρέπει να εγκριθούν πριν από το επόμενο Eurogroup. Είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιριών στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, καθώς και στην εισαγωγή των απαραίτητων ρυθμίσεων για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της απόκτησης κεφαλαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε και εγκρίθηκε σήμερα και νομοσχέδιο με σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ταμείων προνοίας. Με την τροποποίηση διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι, όπως ήταν η απέτηση όλων των κομμάτων. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, με το οποίο επεκτείνονται οι ασφαλισμένες καταθέσεις και σε επίπεδο συμμετεχόντων σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας. Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη Συμφωνία Εξώδικου Συμβιβασμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού και της Ασφαλιστικής Εταιρείας για τις ζημιές στο Βασιλικό. Η Αρχή Ηλεκτρισμού θα λάβει 19 εκατομμύρια ευρώ από την Ασφαλιστική Εταιρεία και η κυβέρνηση θα καταβάλει σε εξαμηνιαίες δόσεις των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ το ποσό των 14,5 εκατομμυρίων ευρώ στους αντασφαλιστές.